Στην Εύβοια τώρα και στην Μαρία Σιαμπάνου να πάμε, καθώς, Μαρία, στη φωτιά έχουν μπει επίγειες ισχυρές δυνάμεις που θα σβήσουν και τον τελευταίο κορμό του δέντρου που θα καίγεται. Και αμέσως μετά βέβαια θα πιάσει δουλειά και το ανακριτικό της πυροσβεστικής για να δούμε πώς προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά. Ακριβώς, Μίνα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό πύρινο μέτωπο εδώ στην Εύβοια, καθώς όλο το βράδυ πυροσβέστες αλλά και εθελοντές έδιναν μάχη με τις φλόγες έτσι ώστε να μην φτάσει η φωτιά στους οικισμούς Κριεζά, Πετριές και Κόσκινα. Με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά. Η εικόνα όμως που άφησε πίσω της αυτή η πυρκαγιά είναι αυτό που βλέπετε. Έχει καεί δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση και κάποια ελαιόδεντρα. Αυτή την ώρα δυνάμεις της πυροσβεστικής, ωστόσο, έχουν παραμείνει στο σημείο. Βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς ο αέρας είναι πολύ δυνατός. Και όπως είπες και εσύ, θα ξεκινήσει και το ανακριτικό της πυροσβεστικής να ψάχνει την αιτία της έναρξης αυτής της πυρκαγιάς, καθώς σύμφωνα με όσα μας είπαν και οι κάτοικοι εδώ, έχουν βρει κάποια βίντεο με κάποια ύποπτα οχήματα, τα οποία έχουν παραδοθεί δώσει η ίδια στο ανακριτικό της πυροσβεστικής, Μίνα. Και μην ξεχνάμε, Μαρία, επίσης ότι είναι πολύ επικίνδυνες και οι επόμενες ημέρες. Υπάρχει βαθμός επικινδυνότητας 4 για πολλές περιοχές της χώρας μας σήμερα και αύριο. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν από όλους μας. Θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια του δελτίου μας. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρία.